Κάποια πράγματα, όσος χρόνος και να περάσει, πάντα θα τα θυμόμαστε. Είμαι ο Σπύρος Ελληνιώτης από το Athens Training and Development Center και για αυτά τα θέματα θέλω να σας μιλήσω σήμερα. Και συγκεκριμένα θέλω να σας, θυμίσω ή να σας βάλω να σκεφτείτε πώς ήτανε όταν πρωτοπιάσατε μια δουλειά και πήρατε τα πρώτα χρήματά σας. Εγώ θυμάμαι, βέβαια, πάρα πολλά χρόνια πίσω, δεν θα πω πόσα, αλλά με το που πήγα σε κάποια δουλειά και πήρα τον πρώτο μου μισθό, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν χοροπηδούσα. Και όχι μόνο χοροπηδούσα, αλλά σκεφτόμουν πώς, τι θα τα κάνω, πώς θα τα ξοδέψω ή πώς δεν θα τα ξοδέψω. Και βέβαια το ότι αυτό που θα, τι θα μπορούσα να κάνω για να τα κάνω και περισσότερα. Ή τέλος πάντων, πάντα σκεφτόμουν μπροστά. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι αυτή την πρώτη φορά που πήρα κάποια χρήματα, τα οποία σαφώς ήταν και λίγα εννοείται, μου έχουν μείνει μέχρι τη στιγμή. Για κάποιους άλλους που πιθανόν ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν, αντίστοιχο, ανάλογο παράδειγμα είναι όταν σας ζητήσαν να κάνετε ένα θέλημα και σας δώσανε κάποια χρήματα γι' αυτό. Όπου βέβαια η επόμενη σκέψη ήταν, οκ, για να δούμε πώς θα κάνουμε περισσότερα θελήματα ή πιο αξιόλογα θελήματα για να μπορέσω να παίρνω και περισσότερα χρήματα. Για αυτή τη σκέψη, γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω σήμερα. Για να συνεχίσω πάνω σε αυτά που έλεγα, μετά από πολλά χρόνια από όταν πήρα την πρώτη μου δουλειά και όπως φαντάζομαι και εσείς στην πρώτη σας δουλειά ή το θέλημα, τα θυμόσαστε αυτά τα χρήματα και το τι κάνατε και το τι σκεφτήκατε, μια τέτοια εμπειρία είχα πριν μερικά χρόνια. Βέβαια, μερικά είναι σχετικό. Πριν από περίπου 10-15 χρόνια, όταν άρχισα να ασχολούμαι με το ίντερνετ. Και αυτό που κατάφερα ήταν να συνδυάσω πράγματα μέσα από το ίντερνετ, δηλαδή τεχνολογία, να καταφέρω να φτιάξω κάποιο site, όπου μέσα από αυτό το site να μπορώ να βγάλω κάποια χρήματα. Όταν πήρα τα πρώτα μου χρήματα από το site μου, ήταν σαν την πρώτη φορά που έπιασα δουλειά και πήρα λεφτά. Η χαρά ήταν απερίγραπτη. Και βέβαια ήταν και απόδειξη ότι πράγματι μπορεί μέσα από το ίντερνετ να βγάλεις χρήματα, κάνοντας βέβαια δουλειά. Την εποχή εκείνη που ξεκίνησα εγώ τουλάχιστον να φτιάχνω sites, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Η τεχνολογία δεν επέτρεπε να κάνει πολλά πράγματα κανείς. Ήταν και πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να έχεις αρκετές τεχνικές γνώσεις. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ. Αρκεί κανείς να μπορεί να κάνει surf, που νομίζω ότι όλος μπορεί να κάνει, εφόσον είναι σε αυτή τη σελίδα εδώ, και να παίρνει ή να στέλνει και email. Τόσο απλά πράγματα. Και να ακολουθήσει κάποιες πολύ απλές οδηγίες για να μπορέσει να στήσει ένα site και στη συνέχεια να αρχίσει να βγάζει λεφτά. Βέβαια, θα πει κανείς, μα είναι τόσο εύκολο. Ακολουθώντας κάποιες οδηγίες και μια σειρά από πράγματα, ναι, πράγματι είναι σχετικά εύκολο να βγάλει κανείς χρήματα από το ίντερνετ. Τι πρέπει να κάνετε? Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα να κάνετε, γιατί και είμαι σίγουρος ότι κάθε Έλληνας το έχει βάλει στο μυαλό του κατά καιρούς, είναι, μα θα ήθελα να φτιάξω μια δουλειά ή θα ήθελα να φτιάξω μια επιχείρηση ή ακόμα και αν έχετε επιχείρηση. Αλλά τι είναι αυτό που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ή τι είναι αυτό που έχετε πάθος ή ποιο είναι το θέμα που σας ενδιαφέρει ή ακόμα με ποιο θέμα θα θέλατε να καταπιαστείτε. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να βρείτε αυτό το πράγμα που σας ενδιαφέρει να κάνετε πάνω στο ίντερνετ. Και από εκεί και πέρα να το σχεδιάσετε και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που θα σας δώσω, και αν δείτε κάτω από το βίντεο αυτό, έχω ένα link μέσα στο οποίο έχω ένα Word, το οποίο μέσα σε αυτό το Word σας έχω βάλει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε προκειμένου να φτιάξετε το site σας. Ένα-ένα. Τόσο απλά. Βέβαια, για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία, θα φτιάξω ένα βίντεο, το επόμενο βίντεο δηλαδή, το οποίο θα σας το στείλω αύριο, όπου θα σας λέει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Και βέβαια, μαζί με αυτό το βίντεο, θα σας έχω δώσει και το ονομάζομενο blueprint
ή το σχέδιο ή το, το οποίο πρέπει να ακολουθήσετε ούτως ώστε να μπορέσετε να καταφέρετε να φτιάξετε ένα website και να μπορέσετε να βγάλετε τα πρώτα χρήματά σας και φυσικά να χοροπηδήσετε από τη χαρά σας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι στιγμής. Ελπίζω να σας ήταν χρήσιμο και ελπίζω βέβαια και ότι αύριο που θα σας στείλω το επόμενο βίντεο θα είναι ακόμα πιο χρήσιμο αυτό που θα, που θα φτιάξω. Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος γνωστός σας, κάποιος φίλος γνωστός ο οποίος θα ενδιαφερόταν να δει το βίντεο το συγκεκριμένο, το σημερινό και το αυριανό, θα σας παρακαλούσα να τους το προωθήσετε, θα τους κάνετε χάρη και σε αυτούς και σε μένα. Επίσης, εάν έχετε σχόλια που θα θέλατε να κάνετε, θα μπορούσατε να τα κάνετε κάτω από αυτό το βίντεο, υπάρχει αντίστοιχος χώρος, όπου θα μπορούσατε να ρωτήσετε για το τι ακριβώς θα θέλατε να συμπεριλάβω μέσα στο βίντεο το συγκεκριμένο ή ποιες είναι οι ανησυχίες σας περισσότερες πάνω σε αυτά τα θέματα, ούτως ώστε να μπορέσω σε κάποιο επόμενο βίντεο, αν όχι το αύριο, πιθανόν το επόμενο, μεθεπόμενο, να συμπεριλάβω και τις απαντήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένετε να δείτε, θα σας στείλω και το επόμενο βίντεο αύριο. Γεια σας!